Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και εσάς, τηλεθεατές σας. Τι αντικρίσατε, δώστε μας λίγο την εικόνα. Τι συνέβη την ώρα που φτάσατε εκεί πέρα? Φτάσαμε από τον Βόλο όταν ενημερωθήκαμε, γύρω στις 2 τα ξημερώματα στην περιοχή. Ήταν η στιγμή που σχεδόν τα άτομα τα οποία είχαν επιζήσει και τα τραυματισμένα και τα καλά σε υγεία τους είχαν απεγκλωβιστεί, είχαν βγει πολλά μάλιστα μόνο τους από τα βαγόνια, είχαν πεταχτεί έξω. Εκτός βέβαια από τα άτομα τα οποία είχαν πεταχτεί λόγω της χοντρής σύγκρουσης και είχαν τραυματιστεί ή είχαν θανατωθεί. Είχαν ήδη φορτωθεί και μεταφερόντουσαν στη Λάρισα. Και από εκεί και πέρα σε εμάς έμεινε μαζί με την περιοριστική υπηρεσία φυσικά που ήταν υπεύθυνη και της ΕΜΑΚ εδώ. Το κομμάτι το δύσκολο, τον αποκλωβισμό από τα άτομα τα οποία ήταν στα 3 πρώτα βαγόνια, που δυστυχώς είχαν γίνει μια άμορφη μάζα από μέταλλα. Μάλιστα το τρίτο που ήταν πάνω από τα 2 είχε πάρει και φωτιά και υπήρχε δυσκολία μεγάλη να γίνει κατάδυση της φωτιάς. Και δυστυχώς το τρίτο βαγόνι το επάνω, όσοι τουλάχιστον βρεθήκαν μέσα, αποκλωβίστηκαν σαν καμένα σώματα. Δυστυχώς αυτή η σφοδρή σύγκρουση είχε δημιουργήσει τέτοια προβλήματα στα 3 βαγόνια, ώστε ανάμεσα από τις λαμαρίνες υπήρχαν δεκάδες μη επιζώντες επιβάτες, για κάτι το οποίο συνεχίζουμε ακόμα. Ήδη, από όσο υπολογίζω εγώ, μέχρι στιγμής πλέον έχουν βγει γύρω 41 νεκροί. Και όταν λέω νεκροί, συνήθως μιλάμε για καμένα ή διαμερισμένα σώματα, τα οποία τοποθετούνται μέσα σε ειδικούς σάκους, σε σεντόνια και μετά μεταφέρονται στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να μεταφερθούν στη Λάρισα για να γίνει κάποια στιγμή μέσω DNA ή οτιδήποτε άλλο, κάποια ταυτοποίηση της ταυτότητάς τους. Δυστυχώς ήμασταν σε φάση να βρίσκουμε ακόμα και μέσα στις λαμαρίνες και κομμάτια από σώματα, τα οποία φυσικά και αυτά τα παραδίδουμε, τα μεταφέρουμε, ώστε μήπως μπορούν κάποιοι να βρουν κάποια άκρη. Δεν ξέρουμε κάτι άλλο. Ξέρουμε ότι δυστυχώς, εγώ τουλάχιστον από ό,τι υπολογίζω, υπάρχουν και άλλα θύματα νεκρά μέσα στα υπόλοιπα 2 βαγόνια, 1,5 βαγόνια που μας έχει μείνει, και πιστεύω θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο ο αριθμός των νεκρών. Εκεί, κύριε Λιόπουλε, είναι που εστιάζουν τώρα πλέον οι έρευνες, έτσι δεν είναι? Στα 3 πρώτα βαγόνια δεν συζητάμε για περαιτέρω έρευνες αλλού. Μετά τη στιγμή που φύγαν όλοι οι δραματίες και οι υγιείς επιβάτες, γίνεται αυτή η δουλειά. Έχει φτάσει τώρα απόγευμα, από τις 2 το βράδυ που ξεκινήσαμε. Ψάχτηκε συγχρόνως και όλο το μέρος γύρω-γύρω από την περιοχή, γιατί στην αρχή της επιχείρησης βρέθηκαν 2 άτομα τα οποία λόγω της σύγκρουσης είχαν χάσει προσανατολισμό και είχαν αρχίσει να φεύγουν προς τα χωράφια προς άλλη της κατεύθυνση που θα μπορούσε, ξέρω εγώ, να προβεί ακόμα και αυτή μοιραία για την υγεία τους ή για τη ζωή τους. Ψάξαμε όλη την περιοχή γύρω-γύρω και τώρα όλη η ιστορία είναι γύρω-γύρω από τα 2 βαγόνια, 1,5 που έχει μια στιγμή. Υπάρχουν 2 τεράστιοι γερανοί, οι οποίοι πιάνουν τα σίδερα και τα κόβουν σιγά σιγά τραβώντας, ώστε ανάμεσα από τα 2 διαφορετικά κομμάτια του βαγονιού να βρούμε αν υπάρχουν άτομα, που συνήθως υπάρχουν, ή έστω κομμάτια από τα άτομα αυτά. Είναι από τα πλάνα που βλέπουμε και μόνο, καταλαβαίνουμε, κύριε Λιόπουλε, ότι μιλάμε για βαγόνια που έχουν όχι απλά καταστραφεί, έχουν λιώσει. Ήταν το θερμικό φορτίο της φωτιάς, ήταν η σφοδρή σύγκρουση. Μιλάμε δηλαδή για λιωμένο μέταλλο. Ναι, όταν το ένα τρένο πηγαίνει με 160 χιλιόμετρα και το άλλο πηγαίνει με 120, είναι μια ταχύτητα συνολικά 280 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνετε τι σύγκρουση ήταν αυτή. Ήταν πολύ σφοδρή σύγκρουση και ίσως λέμε, ήταν τυχερό που έγινε ακριβώς μόλις βγήκαν από το τούνελ. Γιατί το λέτε αν ήταν αυτό? Κάτω στο τούνελ, στη γέφυρα, ίσως να είχαν περισσότερα θύματα, γιατί αν έπιανε κάποια φωτιά θα είχαν πολύ μεγαλύτερη καταστροφή. Μάλιστα. Δηλαδή έγινε μόλις βγήκαν 100-150 μέτρα από τη γέφυρα του τούνελ. Πέρασαν από κάτω. Μάλιστα. Τα βαγόνια που δεν συγκρούστηκαν, τα τελευταία 4 βαγόνια, εξόκυλαν από τις γραμμές, πήραν κάποια κλίση, αλλά από εκεί βγήκαν όλοι ζωντανοί σχεδόν. Θέλω να πω κάποιους τραυματίες, οι οποίοι και αυτοί ήταν ζωντανοί βέβαια. Το κακό είναι στα 3 πρώτα βαγόνια, που ήταν το κηλικείο που λέμε και η πρώτη θέση, και δυστυχώς λογικά έχει αρκετό κόσμο την στιγμή, νεαρούς ανθρώπους ίσως, τους οποίους βρίσκουμε νεκρούς. Κύριε Λιόπουλε, μια τελευταία ερώτηση. Δεν έχετε ξανααντιμετωπίσει τέτοιο συμβάν, έτσι δεν είναι? Εγώ δυστυχώς έχω αντιμετωπίσει πολλές τέτοιες καταστάσεις. Όχι με τρένα βέβαια, αλλά επειδή έτυχε να είμαι σε πολλές τέτοιες καταστάσεις,
Να αναφέρω βέβαια εσείς τα αρκετά νέα, γιατί θυμάστε, η πρώτη μου κακή εντύπωση, κακή εμπειρία μάλλον, ήταν το 1991, όταν το C-130 έπεσε πάνω στην όχθη εδώ στο Φίλι, εδώ στην Αλμυρό, και τότε βρήκα μετά την τρίτη μέρα 63 φαντάρους διαμελισμένους μες στα χιόνια. Και δυστυχώς από τότε έχω ζήσει αρκετές, ίσως μικρότερες βέβαια, αλλά δυστυχώς τα έχω ζήσει. Και να μην τις ξαναζήσει κανένας, κύριε Λιόπουλε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.